Καλωσορίσατε στη Θεσσαλονίκη. Μια πόλη πλούσια σε ιστορία και πολιτισμό, αλλά και σε σκοτεινά μυστικά. Εδώ, μέσα στους τοίχους αυτού του κολαστηρίου, χιλιάδες άνθρωποι έζησαν τη φρίκη και τον τρόμο. Καλωσορίσατε στον κόσμο του Γεντίκουλε, όπου η δύναμη και η βία κυριαρχούσαν, και το κολαστήριο ήταν ο φόβος που στοιχείωνε τις ελπίδες και τα όνειρα των ανθρώπων. Από τους τοίχους αυτούς λέγεται πως ακούγονται ακόμα και σήμερα οι αναστεναγμοί των κρατουμένων. Η μνήμη μιας παρελθούσας εποχής που δεν πρέπει να ξεχαστεί ποτέ. Το Επταπύργιο έχει πολλές ζωές και πλούσιο ιστορικό να αναδείξει. Αρχικά ως η αρχαία ακρόπολη της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια ως το Βυζαντινό Φρουρίο με τους Επταπύργους. Στην Οθωμανική περίοδο, για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ως φυλακές και έγινε γνωστό ως Γεντίκουλε, όπου το όνομα Γεντί σημαίνει επτά και κουλέ σημαίνει πύργη. Σήμερα, οι χώροι του συχνά φιλοξενούν εκδηλώσεις και διάφορα πολιτιστικά δρόμενα, ενώ υπάρχουν σχέδια για γενικότερη ανάπλαση. Όπως σε πολλά άλλα σημεία της Άνω Πόλης, εδώ η θέα είναι εξαιρετική και τα χρώματα από ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα ενθουσιάζουν. Αφιερώστε λίγο χρόνο να την απολαύσετε και μην ξεχάσετε τη φωτογραφική μηχανή σας. Περνώντας τη βαριά πόρτα της εισόδου, ο επισκέπτης περιπλανιέται στους χώρους των φυλακών. Στο προάβλιο που προαυλίζονταν οι φυλακισμένοι. Στην εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου. Στο φυλάκιο όπου οι φύλακες σκοποί επόπτευαν τον χώρο του προαυλισμού. Η περιήγηση συνεχίζεται με επίσκεψη στα τείχη και στους πύργους των φυλακών, όπου η θέα στην πόλη είναι μαγευτική. Και καταλήγει στην απομόνωση των φυλακών. Πίσω από μια βαριά πόρτα οδηγείται κανείς σε ένα υγρό σκοτεινό διάδρομο δεξιά του οποίου υπάρχουν τα κελιά της απομόνωσης. Καθώς αποχωρείς από το χώρο των φυλακών νιώθεις ότι ακούμπησες την ιστορία και εκείνο που μένει είναι, οι μνήμες να πληγώνουν. Υπήρξε το πιο απάνθρωπο σοφρονιστικό ίδρυμα της χώρας. Μια ιστορία που κράτησε σχεδόν έναν αιώνα γεμάτη από εκτελέσεις, βιασμούς και κακοποίηση κρατουμένων. Τη δεκαετία του 1980, οι καταγγελίες είδαν το φως της δημοσιότητας και ο τύπος περιέγραφε τη φυλακή ως «κάτεργο του διαβόλου» μέσα στο οποίο γίνονται όργια. Βιασμοί κρατουμένων, ειδικά ανηλίκων από ενήλικες, βασανιστήρια με φυλακισμένους δεμένους σε κρίκους, ελεύθερη διακίνηση ναρκωτικών, θάλαμοι των 50 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους και βαριά ασθενείς με φυματίωση, είναι μερικά από τα φρικιαστικά στοιχεία που περιγράφονται στις καταθέσεις που συγκέντρωσαν οι εισαγγελείς στην αποκαλυπτική έρευνά τους. Κανείς από όσους κατηγορήθηκαν δεν τιμωρήθηκε ποτέ. Οι εισαγγελείς που άντεξαν μέχρι τέλους και συνέβαλαν όσο κανείς για το λουκέτο της φυλακής, ήταν πρώτα η εισαγγελέας για τα γάνα και μετά ο εισαγγελέας λογοθέτης. Είδε με τα μάτια του τις φρικαλαιότητες, τις κακοποιήσεις και τον αγώνα των κρατουμένων για να μπορέσουν να ξεφύγουν, κάνοντας αψυχολόγητες κινήσεις, όπως να καταπιούν κουτάλια, κεραίες αυτοκινήτων, παραμάνες ακόμα και θερμόμετρα. Το αναρωτήριο και το νοσοκομείο ήταν η καλύτερη λύση. Ακόμα και αν η πόνη ήταν φρικτή. Λόγια του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Λογοθέτη. Έχω δει ανθρώπους 20 χρονών να καταπίνουν σίδερα. Να καταπίνουν πυρούνια και κουτάλια. Αν θέλετε θα σας δείξω ακτινογραφίες που δεν θα τις πιστεύετε. Από εκεί και πέρα, αν υπογράφεις ότι όλα καλά και φεύγεις, δεν είσαι εισαγγελέας. Δεν είσαι εισαγγελέας. Τελεία και παύλα. Από το 1912 και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, οι ελληνικές αρχές εκμεταλλεύτηκαν το κολαστήριο με το ελληνικό όνομα των φυλακών Επταπυργίου. Αν και παρουσιάστηκαν ως ένας χώρος ποινικής κράτησης, η αλήθεια ήταν πως αποτελούσαν τόπο βασανιστήριων, ιδίως για τους πολιτικούς κρατουμένους. Οι τελευταίοι τις αποκαλούσαν «υγρό τάφο» λόγω των συνθήκων διαβίωσης. Μεταξύ των κρατουμένων που φιλοξενήθηκαν εκεί βρέθηκαν ο Νίκος Ζαχαριάδης το 1926, πριν ανέλθει στη θέση γραμματέα του ΚΚΕ, και ο Μάρκος Βαφιάδης 8 χρόνια αργότερα. Κατά τη γερμανική κατοχή,
Πάνω από 500 αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης εκτελέστηκαν εντός των τυχών των φυλακών, ενώ πολλοί άλλοι πολιτικοί κρατούμενοι συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές και μεταφέρθηκαν στα μπουντρούμια του Γεντί Κουλέ. Το 1946, το περιβόητο εκτακτο στρατοδικείο Θεσσαλονίκης στεγάστηκε στις φυλακές, όπου εξέδιδε αποφάσεις για την εκτέλεση μελών του Δημοκρατικού Στρατού και Δημοκρατικών Πολιτών που κατηγορούνταν ως αντεθνικός δρόντες. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, δημιουργήθηκε ένα άτυπο νεκροταφείο όπου οι αρχές έριχναν τα πτώματα των αγωνιστών που εκτελέστηκαν, χωρίς καμία αναφορά στα ονόματά τους. Η ασέβεια προς τους νεκρούς εκδηλώθηκε ιδιαίτερα μετά την πτώση του πλαστήρα, όταν η νέα κυβέρνηση ζήτησε από το Τρίτο Σώμα Στρατού να στείλει μπουλντόζες για να εξαφανίσει τα ίχνη τους. Το 1974 ξεκίνησαν πρωτοβουλίες για το κλείσιμο των φυλακών και τη μεταφορά των κρατουμένων σε πιο ανθρώπινους χώρους, με τον Γεώργιο Αλέξανδρο Μαγκάκη να πρωτοστατεί σε αυτές ο οποίος είχε βρεθεί στο Γεντί Κουλέ ως πολιτικός κρατούμενος. Το κολαστήριο έκλεισε το 1989 και οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στις φυλακές Διαβατών. Το 1993, τα κάστρα πέρασαν υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και 4 χρόνια αργότερα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, επικεφαλής της οποίας ήταν η Μελίνα Μερκούρη, εγκαινιάστηκε ένα πρόγραμμα για τη συντήρηση και τη μετατροπή του Βυζαντινού Μνημείου σε τόπο μνήμης των αγωνιστών της Δημοκρατίας. Αυτή είναι μερική από τους κρατουμένους των φυλακών. Νίκος Νικηφορίδης, Σταύρος Δημητράκος, Μανώλης Αναγνωστάκης, Μήτρος Δαντζάς, Αριστίδης Παγκρατίδης. Οι φυλακές λειτουργήσαν από το 1890 μέχρι και το 1989. Μεταξύ των γνωστών κρατουμένων ήταν ο φερόμενος ως «Δράκος του Σέιξου», Αριστίδης Παγκρατίδης, ο Λίσταρχος Δαντζάς, οι συμμορίτες του Φώτη Γιαγκούλα. Επίσης και πολιτικοί κρατούμενοι τα χρόνια του εμφυλίου και της κυβέρνησης μεταξά. Οι συνθήκες εγκλεισμού ήταν πολύ άσχημες και κατά περιόδους υπήρχαν μαρτυρίες για καψόνια αλλά και σκληρά βασανιστήρια των δεσμοφυλάκων προς τους κρατούμενους. Χαρακτηριστικά έλεγαν ότι οι φωνές και τα ουρλιαχτά των βασανισμένων ακούγονταν ακόμα και έξω από τα τείχη. Στο Γεντί Κουλέ φυλακίστηκαν επίσης αμέτρητοι θανατοπινίτες. Σε μια τεράστια έκταση πίσω από τη φυλακή Επταπυργίου εκτελέστηκαν εγκληματίες, αλλά και αριστεροί αγωνιστές κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Αυτές οι εκτελέσεις γίνονταν μπροστά σε ανήλικα παιδιά που έπαιζαν στις αλάνες της περιοχής. Το 1925 συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μαζί με άλλα μέλη του κόμματος ο μετέπειτα γραμματέας του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης, ο οποίος και οδηγήθηκε κατευθείαν στο Επταπύργιο. Μετά από λίγους μήνες, με ένα έξυπνο κόλπο κατάφερε να ξεγελάσει τους δεσμοφύλακες και να φύγει ανενόχλητος από την κεντρική πύλη της φυλακής. Άρχισε να αφήνει μουσι και να μακραίνει τα μαλλιά του, τόσο μακριά που προκαλούσε τα πειράγματα των συγκρατουμένων του. Ο ίδιος απαντούσε το ίδιο πειρακτικά λέγοντας: «Θέλω να γίνω παπάς, ή μπορεί να πάω και στο Άγιο Όρος». Περνώντας ημέρες, η πειθαρχημένη συμπεριφορά του κέρδισε την εμπιστοσύνη όλων και κυρίως των δεσμοφυλάκων. Κυρίως όμως, όλοι συνήθισαν την ιδιαίτερη εμφάνιση του με το μακρύ μουσι και τα μακριά μαλλιά. Σε ένα κυριακάτικο επισκεπτήριο εμφανίστηκε μια κοπέλα, η οποία δήλωσε αραβωνιαστικιά του κρατούμενου Ζαχαριάδη. Στο Γεντί Κουλέ, το επισκεπτήριο γινόταν σε μια μεγάλη αίθουσα, όπου συναντιόνταν όλοι μαζί, κρατούμενοι και επισκέπτες. Με το τέλος του επισκεπτηρίου, οι δεσμοφύλακες διαπίστωσαν ότι ο νεαρός κομμουνιστής απουσίαζε. Μετά από έρευνες, διαπιστώθηκε ότι είχε αποδράσει ανακατεμένος με τους επισκέπτες. Ήταν μάλιστα κουρεμένος και ξυρισμένος, φορούσε καθαρά ρούχα και κομψό καπέλο, τα οποία είχε μεταφέρει η νεαρή επισκέπτρια του. Έφυγε αθόρυβα, χωρίς να κινήσει την παραμικρή υποψία στους φύλακες, από την κεντρική πύλη της πιο σκληρής φυλακής της χώρας. Κατά τη δικτατορία των συνταγματαρχών, φυλακίζονται οι αντίπαλοι του καθεστώτος. Εκεί και ο Λεωνίδας Κύρκος, εμβληματική μορφή της αριστεράς, ο οποίος είπε για το Γεντί Κουλέ: «Το Γεντί Κουλέ είναι ένα μνημείο της Βυζαντινής εποχής και της ανθρώπινης βαρβαρότητας. Είναι μια έπαλξη για την υπεράσπιση της ελευθερίας και ένα σύμβολο καταπίεσης και απανθρωπιάς. Σήμερα, ο χώρος είναι διαθέσιμος για όμορφη βόλτα στο ιστορικό παρελθόν της πόλης, το οποίο αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι. Μπορείτε να το συνδυάσετε με επίσκεψη στην Άνω Πόλη και στη Μονή Βλατάδων. Ενώ η καταπληκτική θέα της πόλης και του Θερμαϊκού από ψηλά κυριολεκτικά κόβει την ανάσα.
Για το τέλος της επίσκεψης μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα καφέ ή τα φαγάδικα της περιοχής, ώστε να απολαύσετε καφέ ή φαγητό με εξαιρετική θέα. Το κανάλι μας, Παγκάκι με Θέα, σας προτείνει να επισκεφτείτε το μνημείο και να γνωρίσετε την ομορφιά της Άνω Πόλης. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα subscribe και ακολουθήστε το κανάλι.